Η αλήθεια είναι, Γεράσιμε, ότι έχεις και εμπορικές επιτυχίες και καλλιτεχνικές επιτυχίες και μάλιστα και... Ναι, με το διαχωρισμό εγώ δεν τα πάω καλά. Δηλαδή, το ξέρω, γι' αυτό το αναφέρω, αλλά υπάρχει συχνά ένας διαχωρισμός έτσι που γίνεται. Δεν με αφορά και δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει εμπορική. Καταλαβαίνω τι σημαίνει εμπορική, μην το πω έτσι. Αλλά δεν ξεκινάς ποτέ λέγοντας ότι τώρα θα κάνω μια εμπορική δουλειά ή μια καλλιτεχνική δεν δουλειά. Δεν υπήρξε έτσι ανασταλτικός παράγοντας για το πώς θα προχωρήσεις. Όχι, όχι. Το αντίθετο. Δηλαδή πάντα ήθελα να δοκιμάζω πολλά πράγματα, διαφορετικά είδη. Και πάντα όμως με στόχο να έχω το καλύτερο δυνατό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και το εμπορικό αποτέλεσμα. Δεν σε απέρριψαν ενδεχομένως από μια δουλειά, ας τη βάλουμε συσσαγωγικά, πολύ καλλιτεχνική, αν είχες κάνει, ας πούμε, πολύ δημοφιλή ρόλο. Π.χ., δεν ξέρω τώρα, δανείζομαι, ένας πολύ δημοφιλής ρόλος ήταν ο Φατσέας, δεν ήταν στο καφέ της Χάρης. Και μετά. Ναι, συνέβη. Συνέβη. Συνέβη, ναι. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι δικό μου το πρόβλημα, είναι τον άλλο. Τελικά την πήρε τη δουλειά ή όχι, όχι. Εκεί. Α, σε απέρριψαν, δηλαδή, γιατί θεώρησαν ότι έχεις ταυτιστεί. Εντάξει, όχι, ξέρεις, γίνεται χωρίς να το καταλάβεις και χωρίς και οι ίδιοι να το συνειδητοποιήσουν. Δηλαδή, δεν είναι μια κακία, ας πούμε, αυτό, ότι ο Τάδε έκανε εμπορική επιτυχία, άρα τον αποκλείουμε. Απλώς, σαν να φεύγεις λίγο από τα σχέδιά τους, από το μυαλό τους, θεωρώντας από τη δική τους πλευρά ότι εσύ κάτι έχεις ξεπουλήσει, κάτι έχεις κάνει για να κάνεις αυτό, άρα δεν είσαι πια αυτός που ήσουν. Δεν υπάρχει πια αυτή η ταύτιση απόψεων που είχαμε πριν. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί εσύ μάλλον έβαλες νερό στο κρασί σου, ας πούμε, και πήγες κάπου αλλού. Οπότε, χωρίς και οι ίδιοι να το κάνουν με απόλυτη συνείδηση, σε ψιλοαποκλείουν σιγά-σιγά. Εσύ έχεις προτιμήσει κάποια δουλειά ή έχεις επιλέξει κάποια δουλειά με ένα κριτήριο, ας πούμε, τα χρήματα και μόνο? Ναι. Ναι, βεβαίως. Γιατί υπάρχει και μια οικογένεια από πίσω και όταν τα πράγματα στενεύουν πολύ. Δεν βγάζω ποτέ το καλλιτεχνικό κριτήριο, δηλαδή αν δεν έχω δυνατότητα να κάνω, δεν μου αρέσει καμία καλλιτεχνικά δουλειά από αυτές που θα μου προτείνουν, σίγουρα θα κάνω κάποια για να ζήσω. Δεν θα πω όχι, δεν θα κάνω τρία καμία. Τρία παιδιά, Γεράσιμε, ναι, αυτό λέω, δεν θα πω δεν θα κάνω καμία.